Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξεκινάω με αυτό γιατί ήταν μια απορία που είχατε διατυπώσει πριν μερικούς μήνες. Να λοιπόν που ανεβρέθη η είσοδος στη χώρα με όλες τις διατυπώσεις μέσω Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και από εκεί στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μέσω του διπλωματικού σάκου. Είναι η διαδικασία που προβλέπεται. Να. Μάλιστα. Άρα... Λοιπόν, μισό λεπτό για να μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο κουβά που λένε. Είναι άλλο πράγμα μια ιδιωτική εταιρεία εν προκειμένου in Telexa να μπαίνει σε διαδικασία εξασφάλισης άδειας παραμονής για στελέχη της. Το απομονώνω από το και τι ακπρέταντορ. Μιλάω για την in Telexa που το εξάγει σε τρίτες χώρες. Και άλλο πράγμα. Ξένοι πολίτες κράτους να μπαίνουν σε στρατιωτική βάση διότι θεωρείται στρατιωτική εγκατάσταση το ΚΕΤΙΑΚ όπου εκεί πρέπει να εφαρμοστεί ο λεγόμενος Εθνικός Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφάλειας εν ολίγης εξουσιοδότηση, έλεγχος ποινικού μητρώου κλπ. Κλπ. Να το δούμε λοιπόν προς το παρόν, μη βγάζουμε αμέσως το συμπέρασμα ότι... Πρόκειται για τα ίδια στελέχη, μπορεί να ήταν υπάλληλοι κύριε Σαχίνη, οι οποίοι ασχολήθηκαν αποκλειστικά με το εξαγωγικό κομμάτι του Πρεταντόρ και όχι την υπόθεση του ΚΕΤΙΑΚ. Αυτό όμως που αποδεικνύεται είναι ότι από τη μία έχουμε το Υπουργείο του κυρίου Μηταράκη, το οποίο με fast track διαδικασίες εξασφαλίζει άδεια παραμονής στην Ελλάδα ξένων υπηκών, και την ίδια στιγμή πάλι με fast track διαδικασίες από το Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε υπογραφές για να εξαχθεί το Πρεταντόρ σε αφρικανικές χώρες. Που σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος με διάφορα υπουργεία δίνει μεγάλη προτεραιότητα στη συγκεκριμένη εταιρεία είτε να φέρει εξειδικευμένα στελέχη αν ήταν εξειδικευμένα είτε να το εξάγει προς τρίτες αγορές. Σε καμία περίπτωση δηλαδή το επιχείρημα που έλεγε κάποτε ότι δεν υπάρχει Πρεταντόρ στην Ελλάδα ως προϊόν, ως λογισμικό ή δεν ξέρουμε που βρίσκεται δεν μπορεί να σταθεί διότι οι ίδιες οι κρατικές υπηρεσίες προσπαθούν να το διευκολύνουν τα μάλα όπως λέμε. Μισό λεπτό κύριε Πικραμένε, μισό λεπτό. Ναι. Εσείς καλά κάνετε και είστε πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις. Ωστόσο οφείλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχει την εμπλοκή τουλάχιστον δύο ελληνικών υπουργείων και μίας πρεσβείας. Σωστά. Για ένα λογισμικό που στη χώρα μας και όχι μόνο χαρακτηρίζεται παράνομο και ναι. Μόνο η διαδικασία εξαγωγής παράνομου λογισμικού με εμπλοκή ελληνικών υπουργείων δεν συνιστά σοβαρή υπόθεση. Ναι, δεν υπήρχε όμως το νομικό πλαίσιο που τα χαρακτηρίζει. Μπα ποιος σας το πει, βεβαίως και υπάρχει. Με τον νόμο 502 τον τελευταίο. Με συγχωρείτε, βεβαίως και υπάρχει, το απάντησε αυτό πολύ συγκεκριμένος συνταγματολόγος ότι είναι καλυπτόμενη η απαγόρευση από το 2007, ο κύριος Βενιζέλος. Άρα η χώρα μετήχε σε εξαγωγή παράνομου λογισμικού. Μισό λεπτό. Ακόμα και αυτό που λέει ο κύριος Βενιζέλος είναι υποσυζήτηση, διότι το 2007 τεχνολογικά δεν υπήρχαν αυτά τα λογισμικά. Δεν υπήρχαν αυτά, υπήρχαν άλλα. Δεν ήταν ονομαστικά για το Πρέταντορ. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Εγώ σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Δεν προέβλεπε τις εξελίξεις για τα επόμενα 15 χρόνια. Εντάξει, ωραία. Εγώ σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Εδώ εμφανίζονται δύο ελληνικά υπουργεία. Με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέραμε το Πρέταντορ, το οποίο είναι παράνομο λογισμικό χαρακτηρισμένο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς θεωρείτε ότι πάλι οι διοικητικοί, οι διευθυντές που είναι μέσα σε αυτά τα υπουργεία είναι εξειδικευμένοι πάνω σε αυτή την τεχνολογία? Όχι, δεν θεωρώ τίποτα. Τα χαρτιά βλέπουν ότι πρόκειται για εταιρείες που κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και τελειώνει εκεί η κουβέντα για αυτούς. Δεν θα κάτσουν να το ψάξουν. Ναι, αλλά δύο λεπτά. Έτσι, η υπηρεσία ασύλου του Υπουργείου έδωσε άδεια για την εγκατάσταση αυτών των υπαλλήλων για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρείας, η οποία η ιδιωτική εταιρεία έχει εμπλακεί στο ΚΕΤΙΑΚ όμως. Και μάλιστα τους έδωσε την άδεια ως εξειδικευμένο προσωπικό. Άρα τουλάχιστον το ένα Υπουργείο ξέρει ότι έρχεται εξειδικευμένο προσωπικό για αυτά τα λογισμικά. Ναι, αλλά δεν ξέραν ότι αυτοί μπορεί να κάνουν δουλειές στο ΚΕΤΙΑΚ. Εντάξει, δεν υπάρχει εσωτερική ενημέρωση, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα.
Αυτό που πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε είναι ότι έχουμε δύο υπουργεία με fast track διαδικασίες, διευκολύνουν μια εταιρεία Ισραηλινής προέλευσης στα πλαίσια προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Αυτό γνωρίζουν οι υπάλληλοι και επ' αυτού βάζουν σφραγίδες και υπογραφές. Μάλιστα. Τώρα, το ΚΕΤΙΑΚ προέκυψε στην πορεία. Πάμε στο άλλο σκέλος. Έκλεισε σε πρώτο φόντο η συζήτηση στη Βουλή. Ναι. Τι συμπεράσματα έχουμε για τις υποκλοπές παρακολουθήσεις, τις νόμιμες, διότι το Σάββατο πρωί ακούσαμε και την έκδοχη του κυρίου Κουμουτσάκου ότι όλα αυτά γίνονται για την παρακολουθούνταν για την προστασία η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Επειδή τον έχω για σοβαρό τον κύριο Κουμουτσάκο, έχει περάσει και από το Υπουργείο Εξωτερικών, μου έκανε εντύπωση η συγκεκριμένη δήλωσή του. Δεν ξέρω τι ήθελε να πει και πού ήθελε να πάει την κουβέντα. Ενδεχομένως να επικοινωνήσετε μαζί του να το ξεκαθαρίσει. Δεν πρόκειται για προστασία. Έτσι δεν στέκονται αυτά τα επιχειρήματα. Είναι αστειότητες. Αυτό που καταλάβαμε μετά και από τη διαδικασία δυσπιστίας είναι ότι πλέον έχει παγιωθεί όλο το σκηνικό, έχουμε όλα τα κομμάτια του παζλ, ό,τι προκύψει από εδώ και πέρα απλώς θα προσθέτονται ονόματα στις λίστες επισυνδέσεων και στις λίστα πρεταντών. Είναι θέμα πλέον δικαιοσύνης αν κάποια στιγμή ανεβάσει ρυθμούς και ταχύτητα για να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Θέλω όμως να δώσω στον Έλληνα Πρωθυπουργό δίκιο πάνω σε δύο σημεία, διότι να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Επειδή, κύριε Σαχίνη, τα θύματα του Πρεταντόρ και των επισυνδέσεων ελάχιστοι έχουν πάει στη δικαιοσύνη να καταθέσουν μηνύσεις, έτσι, και επειδή η εισαγγελία δεν κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει για να έχουμε αυτά αποτελέσματα, αυτό το κενό προσπαθούν να το καλύψουν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων επικοινωνώντας με την ΑΔΑΕ και η ΑΔΑΕ από τη μεριά της προσπαθεί να κάνει τον εισαγγελέα. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης είπε δύο σωστά πράγματα τα οποία είναι θέμα διαδικασίας. Επί της ουσίας τα έχουμε πει όλα, τα έχουμε εξαντλήσει. Στη διαδικασία θέλω να πω κάτι γιατί είμαι και ειδικό στο θέμα. Δεν έχουν δικαίωμα οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων και οποιοδήποτε τρίτος που δεν έχει τεθεί ο ίδιος υπό παρακολούθηση να χτυπήσει την πόρτα της ΑΔΑΕ και να ζητήσει τακτοποίηση επισυνδέσεων. Επειδή λοιπόν δεν πάνε τα θύματα, πάει ο κύριος Τσίπρας. Για να το πω πρακτικά, δεν προβλέπεται όμως από τον νόμο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο κύριος Δράμος που αν θέλετε επιβεβαιώνει το αίτημα του κυρίου Τσίπρα, πάλι δεν προβλέπεται από τον νόμο. Μπορεί να ενημερώσει αρχηγούς πολιτικών κομμάτων μόνο για θεσμικά θέματα, όχι για ταυτοποίηση προσώπων επί των επισυνδέσεων. Έλα όμως που επειδή υπάρχουν κενά, δεν πηγαίνουν τα θύματα να κάνουν μηνύσεις, δεν δουλεύει η εισαγγελία όπως πρέπει, αναλαμβάνουν άλλοι το ρόλο άλλων. Και τελειώνω εδώ, το κλείνω εδώ. Ποιο νόμο εννοείται? Ενώ και το νόμο του 94 και το νόμο του 502 πουθενά δεν γράφει ότι μπορεί να πάει αρχηγός πολιτικού κόμματος και να πει είδα το όνομα του Σαχίνη και του πικραμένου στα μανταλάκια των περιπτέρων, σε παρακαλώ πιστοποίησέ μου ότι έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση. Δεν υπάρχει αυτό, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Λέτε μόνο όμως τα θύματα, μόνο εγώ και εσείς μπορούμε να πάμε. Όπου δεν μπορούμε μετά από τρία χρόνια με το νέο νόμο. Ναι. Λέτε ναι, λοιπόν αλλά μόνο εμείς μπορούμε να χτυπήσουμε την πόρτα της ΑΔΑΕ. Άρα λέτε τα κενά δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Άρα λέτε τα κενά οδηγούν σε αυτή τη διαδικαστική. Θέλω να πω ότι είμαστε σε θεσμικό μπάχαλο και επειδή η φύση απεχθάνεται τα κενά, πάνε άλλοι να καλύψουν τα κενά. Δεν μπορούμε όμως να λειτουργήσουμε έτσι. Μάλιστα. Δεν είμαστε πλατεία χωριού. Να το πείτε σε αυτούς που την κατέστησαν πλατεία χωριού. Αυτό θέλω, εκεί ήθελα να καταλήξω. Τώρα θέλω να μου πείτε το εξής. Μέσα σε όλα αυτά έσκασε και η ιστορία, άλλο αυτό πάλι, συνομιλιών υψηλόβαθμων της ελληνικής αστυνομίας με σκοτεινά κυκλώματα. Καλά, το Greek Mafia νομίζω είναι πλέον κοινό μυστικό, απλώς αυτά βγαίνουν στην πορεία και στη συνέχεια και επειδή εγώ ασχολούμαι με τις υπηρεσίες πληροφοριών, είναι άλλο ένα επιχείρημα να σπάσει επιτέλους η ΕΕΠ σε δύο υπηρεσίες εσωτερικού-εξωτερικού και να φύγουν οι αστυνομικοί από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Οι αστυνομικοί πρέπει να γυρίσουν στις λεγόμενες αρχές καταδίωξης.
καταστολής εγκλήματος, όχι πρόληψης εγκλήματος. Όταν έχουμε αστυνομικούς οι οποίοι περιφέρονται από τη Γαδά στην Κατεχάκη και από την Κατεχάκη στη Γαδά, δεν δημιουργούνται στεγανά, δημιουργούνται διαρροές, δημιουργούνται ρυπαρά δίκτυα, μιας και είναι της μόδας το τελευταίο διάστημα, και γίνεται αυτό που γίνεται. Ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο δημοσιογράφος, και ο κύριος Σουλιώτης στην Καθημερινή έχουν πολλές φορές μιλήσει και αφήσει και υπονοούμενα ότι υπάρχουν, γίνεται εμπόριο με τις υποκλοπές, με τα προϊόντα των υποκλοπών σε ιδιώτες, επιχειρηματικά συμφέροντα, οργανωμένο έγκλημα. Τα έχουν γράψει οι άνθρωποι πολλές φορές τα δημοσιεύματά τους. Να φύγουν οι αστυνομικοί από τις υπηρεσίες πληροφοριών μόνο στην καταστολή, όχι στην πρόληψη. Διαφορετικά θα έχουμε αυτή την ιστορία να διαιωνίζεται για δεκαετίες. Μάλιστα. Εγώ βλέπω πάντως την παρέμβαση εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Στα ήταν άμεση. Βέβαια. Βεβαίως. Εδώ δεν τους ενδιέφερε ότι είχαμε διαρροές συνομιλιών. Να το διαχωρίσω. Δηλαδή, ο καλός Λαμπρόπουλος που είναι καλός στη δουλειά του και ο κακός Βαξεβάνης. Να τα λέμε όλα. Ναι, μάλιστα. Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, λέει εδώ ερώτηση επί τούτου ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα. Σε συνέχεια της δήλωσης του κυρίου Κουμουτσάκου, ναι, που είπε και ο κύριος Πικραμένος περί προληπτικών παρακολούθησεων των ταγών του στρατεύματος, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πικραμένο αν η υπηρεσία αντικατασκοπίας του στρατεύματος έχει αυτή τη λειτουργία της προστασίας, δηλαδή πέρα και έξω από την ΕΕΠ, οπότε είναι φλιναφήματα του κυρίου Κουμουτσάκου. Θέλετε να σας σοκάρω πρωί-πρωί? Δεν υφίσταται υπηρεσία στρατιωτικής αντικατασκοπίας. Δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Μάλιστα. Υπάρχει ο πέμπτος κλάδος του ΓΕΘΑ, ο οποίος, αν θέλετε, προσπαθεί να δει αν υπάρχουν κατάσκοποι εντός των στρατοπέδων, που δεν ισχύει, αλλά από εκεί και πέρα να ελέγχονται τα ίδια τα στελέχη κατά πόσο κάνουν οι ίδιοι διαρροές, κατά πόσο έχουν επαφές με ξένες υπηρεσίες. Τέτοια υπηρεσία στο στρατό δεν υπήρξε ποτέ. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Νικόλας, λέει, ακούστε τι λέει, ως πληροφορικάριος μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τα λογισμικά τύπου backdoor υπάρχουν εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Τώρα, ναι, για το θέμα της εξαγωγής του λογισμικού προς Αφρική και Αλαχού, αυτό που μάλλον έχει γίνει είναι η εξυπηρέτηση συμφερόντων της μητρικής εταιρείας που βρίσκεται στο Ισραήλ να εξάγει το λογισμικό σε τρίτη χώρα, με την οποία δεν μπορεί να έχει εμπορικές ή άλλες σχέσεις απευθείας για ευνόητους λόγους. Έτσι, μεσολάβησε το ελληνικό μαγαζάκι ώστε να γίνει πώληση. Εγώ βλέπω, λέει κύριε Πικραμένε, πιο σκανδαλώδες να εργάζεται ένα ολόκληρο κρατικό σύστημα μηχανισμός για την εξυπηρέτηση ενός επιχειρηματία παρά αυτή καθ' αυτή την πώληση του λογισμικού και τη χρήση του. Ναι, μόνο να πούμε ότι η θυγατρική της Ιντελέξα γι' αυτό το λόγο δεν βρίσκεται στο Ισραήλ. Διότι υπάρχουν κράτη που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Είναι ο λόγος για τον οποίο οι Ισραηλινοί, κύριε Σαχίνη, πάνε Κύπρο. Η Κύπρος είναι μία ώρα αεροπορικός. Τα στελέχη φεύγουν Παρασκευή, επιστρέφουν Δευτέρα. Είναι δίπλα. Οπότε χρησιμοποιούμε την Κύπρο για τη μητρική και από εκεί και πέρα ιδρύουμε θυγατρικές στα Βαλκάνια και στη Δυτική Ευρώπη. Έτσι λειτουργούσε ο Ντίλιαν μαζί με τον Αυνή. Και δεν είναι μόνοι, είναι όλος ο κλάδος του Ισραήλ που δεν θέλει να παίρνει άδειες εξαγωγής προϊόντων από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Γι' αυτό πάνε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ετικέτα, τη λεγόμενη EU, που σημαίνει κοινότητα ευρωπαϊκή, και έτσι καθαρίζουνε. Δεν πρέπει να φαίνονται προς τα έξω ότι από πίσω βρίσκεται το Ισραήλ. Δεν υπάρχει λοιπόν μητρική στο Ισραήλ. Μητρική είναι. Όλες είναι Κύπρο και Ελλάδα. Μάλιστα. Άλλος φίλος ο Αντώνης λέει, δεν είναι απορίας άξιο που αυτά τα συστήματα, είτε Predator είτε EIP, τόσο καιρό δεν έχουν βρει τίποτα για τη δολοφονία Καραϊβάζ, και να πω ότι φέτος είναι, ναι, κατά τα άλλα, έτος αφιερωμένο στην αποκάλυψη των ενόχων του Γιώργου Καραϊβάζ, έτσι. Να το πω αυτό. Όλο αυτό είναι το πακέτο Greek Mafia, κύριε Σαχίνη. Έτσι. Τόσο απλά το λέτε. Τόσο απλά, και από τη στιγμή που στην... Να ξέρετε, η ΕΕΠ αυτή τη στιγμή ξεκίνησε με το προεδρικό διάταγμα του 17, προβλέπονται 2.816 νομίζω στελέχη, πολιτικό και στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό. Το αστυνομικό προσωπικό της ΕΕΠ με βάση το προεδρικό διάταγμα του 17 είναι γύρω στα 600 άτομα.
Οι περισσότεροι από αυτούς, δεν ξέρω αν δουλεύουν εκεί 600 αυτή τη στιγμή στην ΑΕΠ, βρίσκονται στη λεγόμενη δεύτερη διεύθυνση. Η δεύτερη διεύθυνση είναι εσωτερικής ασφάλειας, το οργανωμένο έγκλημα κλπ. Εκεί που υπηρετήσε η κυρία Γεωργακοπούλου, η γνωστή και ως Βαγγελιό στην υπόθεση με το Πρεταντόρ και το ΚΕΤΙΑΚ. Αυτοί λοιπόν οι αστυνομικοί, τα στελέχη, μετακινούνται από Γαδά ΑΕΠ και από ΑΕΠ Γαδά. Δεν υπάρχουν στεγανά. Είναι ό,τι χειρότερο για την ασφάλεια των επιχειρήσεων. Αν υπάρχουν διαρροές και κάποιοι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι έχουν τεθεί σε παρακολούθηση, καταλαβαίνετε ότι θα πάρουν και τα αντίστοιχα αντίμετρα. Πρέπει λοιπόν στην Ελλάς να γίνει επιχείρηση καθαρά χέρια. Θα γίνει, αυτή είναι η ουσία. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με το άλλο κεφάλαιο το οποίο παρακολουθείτε. Και μας έχετε πει σε αντίστοιξη με το τι γίνεται με τις δικές μας υπηρεσίες, το τι ακριβώς διαπράττει το δίκτυο της ΜΙΤ σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο, και νομίζω ότι το κάψιμο του Κορανιού μας έδωσε μια πρώτη τάξεως έτσι γεύση του πώς λειτουργούν τα δίκτυα της ΜΙΤ, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και επιχειρήσεις κατά της Ελλάδας, ψυχολογικές και όχι μόνο. Ναι, και να πούμε ότι ήδη σε Γερμανία και Γαλλία όλο το δίκτυο Erdogan-Bavla-MIT, έτσι η MIT και το καθεστώς είναι ένα πράγμα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, έχουν αυξήσει τους ρυθμούς τους, γίνεται μεγάλη κινητοποίηση λόγω των εκλογών που είναι στις 14 Μαΐου σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τα μεγάλα αστικά κέντρα, τουλάχιστον σε Γαλλία και Γερμανία, που βρίσκονται 4 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες, γίνονται 3-4 φορές την εβδομάδα συγκεντρώσεις πολιτικού χαρακτήρα για να ενισχύσουν τον Ερντογάν. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι από τη μία οι υπηρεσίες αντικατασκοπίας, οι ευρωπαϊκές, παρακολουθούν διακριτικά αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι νόμιμες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Κύριε Πικραμένε, αν μου επιτρέπετε, πριν από λίγο κατέπεσε ένα ελληνικό φάντομ ανοιχτά της Ανδραβίδας. Ευτυχώς οι δύο χειριστές του πρόλαβαν και έκαναν χρήση της αυτόματης εκτείναξης και είναι καλά στην υγεία τους. Μπράβο. Συνεχίστε. Ναι, είναι τα φάντομ που θέλουν πλέον να ασχολούνται με την κατάρριψη των Bayraktar, έτσι να το πούμε σαν πληροφορία. Αυτό που έλεγα, ναι, ότι έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία, έχουν μείνει 3-4 μήνες και γίνονται μεγάλες δραστηριότητες πολιτικού χαρακτήρα, εννοώ. Έχουμε σταματήσει τις δολοφονίες και τις απαγωγές προς το παρόν, γιατί έχουμε μπει στη λογική των εκλογών. Πάντως, μια και το γυρίσαμε το θέμα στον Ερντογάν, να πούμε ότι στις δημοσκοπήσεις έχει ανέβει πάρα πολύ, διότι το καλάθι που προσφέρει αυτή τη στιγμή στον απλό πολίτη είναι αύξηση κατώτατου μισθού, φόρο απαλλαγές, διαγραφή προστήμων της τροχέας και φτηνά δάνεια με δόσεις για τους φοιτητές. Εγώ δεν θα βάλω στοίχημα, αλλά θέλω να σας πω ότι πολύ δύσκολα θα χάσει τις εκλογές στις 14 Μαΐου με μια αντιπολίτευση η οποία δεν μπορεί να συμφωνήσει ούτε στο ελάχιστο ποιος θα είναι ο κοινός υποψήφιος. Μάλιστα. Μιας και κλείνουμε, επίτηδες... Να πω κάτι για τα ίμια. Αυτό, το άφησα επίτηδες τελευταίο. Ναι, ναι. Ναι, θα ήθελα να πω ότι πριν από 27 χρόνια, αν πραγματικά, και αυτό που λέω δεν είναι λαϊκισμός, είχαμε εκείνη τη στιγμή ή εκείνο το βράδυ βυθίσει κάποιες φρεγάτες του τουρκικού στόλου και είχαμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα με βάση το συσχετισμό δυνάμεων εκείνης της περίοδου, ίσως σήμερα να μην μιλούσαν οι Τούρκοι ούτε για στρατιωτικοποίηση των νησιών, ούτε για γαλάζια πατρίδα. Βέβαια είναι υποθετικό αυτό που λέω, αλλά αν θέλετε εγκληματικές πράξεις ή αμέλειες προηγούμενων γενεών, τις πληρώνουν πάντα οι επόμενες γενιές. Και κάτι για την ιστορία. Εκείνη την περίοδο ήταν η κυβέρνηση Τσιλέρ. Λίγους μήνες μετά έγινε το Σουσουρλούκ, η γνωστή υπόθεση με τους γκρίζους λύκους. Και ποιος ανέλαβε υπουργός εσωτερικών στην Τουρκία? Μία κυρία με όνομα Μεράλ Αξενέρ. Αξενέρ. Έχετε δίκιο. Κύριε Πικραμένε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας εβδομάδα. Εγώ, να είστε καλά.